Κοιτώντας πίσω, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι όσα καταφέραμε οι φοιτητές στο προηγούμενο διάστημα σίγουρα δεν είναι και λίγα. Καταφέραμε να οργανώσουμε τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια των τελευταίων χρόνων, να οργανωθεί σε κάθε σύλλογο η ενημέρωση, η πολύμορφη δραστηριότητα, η αλληλεγγύη και η διεκδίκηση. Καταφέραμε να σπάμε απαγορεύσεις, να νικάμε το φόβο και την απογοήτευση, να πετάξουμε στα σκουπίδια την προπαγάνδα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και να επιβάλλουμε την αναβολή της ίδρυσης της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Για την ανάπτυξη αυτών των αγώνων ήταν καθοριστική η συμβολή της ΚΝΕ, του καθενός από εμάς το έτος του, ιδιαίτερα των προεκλογικών συναδέλφων μας και των συντρόφων μας, των μελών και φίλων της ΚΝΕ. Αποδείχτηκε τελικά και μέσα από την τελευταία χρονιά ότι πραγματικά τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν οι αγωνίες, τα άγχη και η αγανάκτηση αλλά και η ελπίδα της νέας γενιάς συναντιούνται με την πρωτοπόρα οργανωμένη παρέμβαση των μελών της ΚΝΕ. Η οργάνωση ενός τέτοιου μεγάλου αγώνα δεν θα μπορούσε βέβαια να είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται συλλογικό σχέδιο, προβληματισμός και σκέψη, αξιοποίηση πείρας, χαρακτηριστικά δηλαδή και στοιχεία που μόνο μια οργανωμένη δύναμη μπορεί να έχει και να αξιοποιήσει. Κυρίως όμως, σας καλούμε να προβληματιστείτε για την ανάγκη ο αγώνας μας να στοχεύει σωστά, να αναδεικνύει τις πραγματικές αιτίες των αντιλαϊκών μέτρων και στην ανώτερη εκπαίδευση. Να μην περιορίζεται στην πάλη για να αποκρούσουμε τα χειρότερα, αλλά να βλέπει μακριά. Στην πάλη για το Πανεπιστήμιο των Αναγκών μας, στη μόρφωση και τις σπουδές που μας αξίζουν, στην εποχή του 5G, των Big Data και της ρομποτικής. Σε αυτή την κατεύθυνση στόχευε και στοχεύει η παρέμβαση των μελών της ΚΝΕ στις σχολές μας, γι' αυτό και η ΚΝΕ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να μπει μπροστά, ώστε ο αγώνας μας να τους φοβίζει, να έχει πραγματικά επιθετικό περιεχόμενο, να πετυχαίνουμε μικρές και μεγάλες νίκες. Αυτά είναι τελικά και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται, ώστε ο αγώνας μας να είναι δυναμικός και μαχητικός. Να μην ενσωματώνεται στα καλέσματα των διάφορων επίδοξων μνηστήρων της κυβερνητικής καρέκλας όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει δώσει τελικά δείγματα γραφής για τη συνέπειά του στην υλοποίηση των κατευθύνσεων του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πανεπιστήμια. Μπαίνουμε μπροστά για να στηθούν επιτροπές σε κάθε τμήμα και έτος. Να οργανωθούν πολύμορφες πρωτοβουλίες και δράσεις για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά, ώστε οι φοιτητές να κάνουν δική τους υπόθεση την οργάνωση της πάλης, την αλλαγή του συσχετισμού στο σύλλογό τους. Για να δυναμώσει αυτή η προσπάθεια, να δυναμώσει η ελπίδα για τη ζωή και το μέλλον μας, απαραίτητος όρος είναι να γίνουν περισσότεροι νέοι που κάνουν σήμερα το βήμα να παλέψουν οργανωμένα μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ, που επιλέγουν να βαδίσουν τον όμορφο δρόμο της πάλης για την επαναστατική ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, της οικοδόμησης μιας νέας κοινωνίας, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Σε αυτό το δρόμο εμείς, τα μέλη της ΚΝΕ, έχουμε όπλο τη στήριξη της οργάνωσής μας, την αλληλεγγύη των συντρόφων μας, τη συλλογική μας λειτουργία που διαμορφώνει τους επαναστάτες και τους πρωτοπόρους του σήμερα αλλά και του αύριο.